Να καλησπέρισουμε τη διατροφολόγο μας, την Πολίνα Γιαννιώτη. Καλησπέρα στην Πολίνα Γιαννιώτη. Με αφορμή τη χθεσινή ενημέρωση του καθηγητή Σωτήρη Τσιόντρα στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, τέθηκε το ζήτημα της μεσογειακής διατροφής ως ασπίδα προστασίας για το ανοσοποιητικό μας σύστημα και της υγείας μας. Οπότε σήμερα εμείς έχουμε κοντά μας την Πολίνα Γιαννιώτη για να μας εξηγήσει τι ακριβώς θέλει να πει ο καθηγητής, αφού πρώτα παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Άστε, για να δούμε το απόσπασμα. Υπάρχει ένας περίφημος εθνικός διατροφικός οδηγός για ενήλικες, ο οποίος βασίζεται στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή, η οποία είναι εκδοχή της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής, η οποία μιλάει για πολύ νερό, μιλάει για ποικιλία λαχανικών και φρούτων, για δημητριακά, ιδιαίτερα αυτά πενολικής άλυσης, γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά, περιορισμό της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και να επιλέγουμε τα άπαχα μέρη, τα θαλασσινά και τα ψάρια, όπως τα λιπαρά ψάρια και κατά προτίμηση τα μικρά, τα οποία προτιμούμε όταν τρώμε ψάρια, τη συχνή κατανάλωση οσπρίων, του ελαιόλαδου ως πρώτης επιλογής, του περιορισμού στην κατανάλωση ζάχαρης, αλατιού και προϊόντων που τα περιέχουν και φυσικά τη σωματική μας δραστηριότητα καθημερινά. Θέλω να σου πω, έπεσε αυτά τα λεπτά Δευτέρα του Πάσχα που κάναμε τις παρασπονδίες μας με τα κρέατα. Με την μπουκιά σας το πέμε. Οπότε μεσογειακή όχι, θέλουμε και μια διατροφή για να επανέλθουμε λίγο στην κανονικότητά μας. Έτσι. Από τη στιγμή που έχουμε και μαζί μας την κυρία Γιαννιώτη, να τη ρωτήσουμε τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Τσιόντρας, τι πρέπει να κάνουμε στη διατροφή μας. Λοιπόν, η δεύτερη φορά που παρακολουθούμε τον καθηγητή κύριο Τσιόντρα να δίνει οδηγίες και να παροτρύνει τους πολίτες να ακολουθήσουν μια πιο υγιεινή διατροφή. Είναι πολύ σημαντικό, σε αυτήν την περίπτωση έκανε λεπτομερή αναφορά. Η διατροφή που περιέγραψε ανήκει στο Μεσογειακό Πλάνο Διατροφής, το οποίο είναι άκρως παραδοσιακό και στηρίζεται στα δικά μας ελληνικά τρόφιμα. Τα τρόφιμα που περιέγραψε, που έχει βάση τη μεσογειακή διατροφή, είναι τα φρούτα, είναι τα λαχανικά, είναι τα όσπρια και τα ακατέργαστα δημητριακά, τα οποία αυθονούν στην χώρα μας. Πολύ σημαντικό είναι πως το κομμάτι της, το διατροφικό πρότυπο της μεσογειακής διατροφής αγκαλιάζει απόλυτα την καθημερινότητά μας, ανταποκρίνεται σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και στηρίζεται στο τρίπτυχο ποικιλία, ισορροπία, δηλαδή πολλά τρόφιμα από όλες τις κατηγορίες, σε ισορροπία όμως και τηρώντας το μέτρο. Αν δηλαδή εφαρμόσουμε όλα αυτά, θα βγούμε κερδισμένοι. Μας έδωσε έτσι την αφορμή να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία της περίοδου, του χρόνου που έχουμε και να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες. Το είχε αναφέρει και στις πρώτες του δηλώσεις, στις αρχές του, μόλις άρχισε ο εγκλισμός. Ωστόσο, επειδή φάνηκε πως οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων έχουν επηρεαστεί από τον εγκλισμό, από την καραντίνα, νομίζω πως γι' αυτό και πήγε στην διαδικασία να κάνουμε μια διαφορά. Πάμε στο ψητό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ψητό το φάγαμε το Σαββατοκύριακο πάλι, ρε φίλε. Πάμε στο ψητό. Πείτε μας λεπτομέρειες, παρακαλώ. Λοιπόν, λεπτομέρειες είναι ότι επιλέγουμε τρόφιμα από αυτά που αναφέραμε. Τρόφιμα δηλαδή που έχουν να κάνουν με τα φρούτα μας, τα λαχανικά. Ξέρεις ότι η κυρία Γιαννιώτη με έχει βοηθήσει στο παρελθόν να χάσω άπειρα κιλά, να ξέρεις. Έτσι, γι' αυτό έχουμε και αυτή τη δικαιότητα και την εμπιστεύουμε πάρα πολύ. Ναι, αλλά δεν ήταν αρκετά πιστική, φαίνεται. Όχι, τα είχε καταφέρει ένα διάστημα, να το πούμε αυτό. Μια χαρά. Τι αποφεύγουμε, αποφεύγουμε. Λοιπόν, αποφεύγουμε, επιλέγουμε σε υψηλή κατανάλωση φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ακατέργαστα δημητριακά, δηλαδή προϊόντα ολικής άλεσης, σε μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικά με λίγα λιπαρά, χαμηλών λιπαρών, γάλα, γιαούρτι και τα τυροκομικά μας. Επιλέγουμε ψάρια, όπως μικρότερα ψάρια τα οποία είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά και πολύ οικονομικά και για όλα τα οικονομικά. Βαλάδι. Για όλα τα νοικοκυριά, ακριβώς. Επιλέγουμε λευκό κρέας, επιλέγουμε σε μικρότερη συχνότητα το κόκκινο κρέας και εκεί επιλέγουμε την άπαχη εκδοχή, το αφαιρούμε δηλαδή το ορατό λίπος. Πολύ προσοχή στο επεξεργασμένο κρέας, το οποίο έχει συσχετιστεί με διάφορες μορφές καρκίνου και προσοχή στην περιεκτικότητα των λιπαρών. Επιλέγουμε καλά λιπαρά, το ελαιόλαδο είναι η ιδανική επιλογή που μας παρέχει πολυακόρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά, όπως και η ξηρή καρπή. Πολύ καλές επιλογές για την καθημερινότητα. Προσοχή στις κρυφές πηγές αλατιού και νατρίου, τα οποία και ζάχαρης, τα οποία αποδυναμώνουν την υγεία μας και δεν μας βοηθούν. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί το έχω ανάγκη, δηλαδή. Τώρα, τη βρήκα, δεν την ξαναβρω. Και οι δύο το έχουμε ανάγκη. Η Γεωργία είναι αδύνατη τώρα. Τι πρόβλημα να έχει.
Έχω κάνει καταχρήσεις. Ναι, έχω κάνει καταχρήσεις 3 μέρες. Θα προσπαθήσω να έχω μια ισορροπημένη διατροφή, αλλά θέλω να κάνω μια αποτοξίνωση για μια μέρα, χωρίς στέρηση. Να τρώω στα φύλλα, να φάω 2 μήλα. Πείτε μας κάτι έτσι, σαν συμβουλή. Λοιπόν, πολύ σημαντικό είναι. 2 μέτρα τύπωση, να φάω στα φύλλα. Θα τη τσάπλα, λίγο να έρθουμε στα ίσια. Νομίζω ότι αυτή τη δίαιτα έκανε και εσύ κάποτε. Μόνο στα φύλλα. Με τα σταφύλια το έχει κάνει και ο Σταφύλλα. Για να βγει χαρτιά το φτιανάκι. Κριτικοπούλα. Πολύ σημαντικό είναι πω και για να μην επηρεαστεί ο κόσμο, η αποτοξίνωση δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε μία ημέρα και λέγοντα αποτοξίνωση δεν αναφέρω. Είμαστε σε καμία περίπτωση σε μονοφαγία ή σε μεγάλο αποκλεισμό μεγάλων ομάδων. Όχι μονοφαγία, λοιπόν. Όχι μονοφαγία. Επιλέγουμε τη μεσογειακή διατροφή που μας βοηθά στο να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό μας και δεν μπορούμε να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό σε μία μέρα. Αυτό πρέπει να γίνει τρόπο ζωής, να το καθιερώσουμε και οι μέρες που θα κάνουμε έτσι. Αλλά δεν μου λέει, θα έχουμε free day να είναι λίγες μέρες. Καλά, θα φάω το βράδυ ένα μήλο. Ο κύριος Σιόντρος χθες είπε να γυμναζόμαστε, όπως γνωρίζουμε. Μπορούμε να γυμναστούμε με άδειο στομάχι, ενώ ωφελούμαστε από αυτό περισσότερο. Όχι, έρευνε μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί δεν αποδεικνύουν πως η παραταμένη άσκηση μετά από μενιστικό στομάχι, δηλαδή το πρωί συνήθως, έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αφήστε που για κάποιες ομάδες ανθρώπων μπορεί να αποβεί και να τους φέρει πιο έντονη αδυναμία. Ωραία. Mm-hmm. Γεωργία Χαλκιάκη, προσκεκλημένη της η κυρία Γιαννούτα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ, κυρίες μου. Να είστε καλά.